Σειρά σημαντικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση αναφορικά με τη σημασία του μητρικού θυλασμού διοργανώνει στο πλαίσιο της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο αυτό θέμα η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Στο νοσοκομείο φεύγουν οι περισσότερες γυναίκες, ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών φεύγουν με προοπτική να θυλάσουν. Δυστυχώς, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ενδυνάμωση από γύρω, δηλαδή υποστηρικτικό περιβάλλον, θα λέγαμε, συνήθως μετά από 1-2 μήνες πέφτει πάρα πολύ το ποσοστό. Γι' αυτό φετινό σύνθημα είναι όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε τις μητέρες και οι σύζυγοι και το περιβάλλον, ούτως ώστε να τις βοηθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικοί σε αυτή την προσπάθεια του θυλασμού. Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και στις 5.30 ώρα το απόγευμα στο χώρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, θα γίνει ένα εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που θα τρέχει από 1η μέχρι 7 Νοεμβρίου, στο χώρο το δικό μας, την Υπηρεσία Οικογενειακού Προγραμματισμού, στο Γραφείο Μητρικού Θυλασμού που έχει ιδρυθεί στο νοσοκομείο, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να παίρνει πληροφορίες για το μητρικό θυλασμό. Σήμερα έχουμε βγει στην πόλη μας, όπως είπε και η συνάδελφος, για να ενδυναμώσουμε τους γονείς πάνω στο θέμα του μητρικού θυλασμού. Το θέμα για εμάς είναι ότι ο μητρικός θυλασμός δεν είναι καθαρά θέμα της μητέρας, είναι θέμα του ζευγαριού. Γι' αυτό θέλουμε να ενδυναμώσουμε και τους δύο και να πληροφορηθούν και οι σύντροφοι, ο μπαμπάς δηλαδή του μωρού, πόσο σημαντική είναι η βοήθειά του στο μητρικό θυλασμό. Παράλληλα, κολλάμε, όπως είδατε, και τα σηματάκια «Ναι, επιλέγω θυλασμό» στις επιχειρήσεις της πόλης μας, που είναι φιλικές προς το μητρικό θυλασμό, για να ξέρει μια γυναίκα ότι αν βρεθεί σε ένα κατάστημα της περιοχής μας, αν μπορεί να θυλάσει. Το μόνο που χρειάζεται το νεογέννητο είναι το γάλα και η σημασία του μητρικού θυλασμού τεράστια σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ταμπού ακόμα, δηλαδή σε πολλές επιχειρήσεις μας λένε ότι δεν θα μπορώ να βάλω μια γυναίκα να θυλάσει δημόσια. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο μητρικός θυλασμός δεν πρέπει πλέον να είναι ταμπού, εντάξει. Βέβαια χρειάζεται να αποσυρθεί κάπου σε κάποια γωνία ή σε κάποιο μέρος η γυναίκα, όχι από θέμα ταμπού, αλλά από θέμα να είναι προφυλαγμένη η ίδια και το νεογνώτης. Αλλά είναι πολύ σημαντικό μια νεαρή μαμά να μπορεί να πάρει το μωρό της και να βγει έξω. Δεν μπορεί να κάτσει 5, 6, 7 μήνες μόνο μέσα στο σπίτι. Ο μητρικός θυλασμός είναι ο δρόμος της φύσης, έτσι. Είναι ό,τι πιο σημαντικό και είναι ένα δώρο πολύ μεγάλο που πρέπει να εκμεταλλευόμαστε για να δίνουμε στα μωρά μας. Το μητρικό γάλα είναι το πρώτο εμβόλιο του μωρού. Έτσι, τα μωρά παίρνουν τα αντισώματα, τα πρώτα, από το μητρικό γάλα. Είναι οικονομικό, είναι οικολογικό, είναι πάντα διαθέσιμο και προστατεύει και από λοιμώξεις και βέβαια τρέφει όσο καλύτερα μπορεί τα νεογνά μας. Άρα λοιπόν όλες οι γυναίκες πρέπει να εκμεταλλευόμαστε αυτό το θείο δώρο και στις οικογένειες πρέπει να ενθαρρύνεται και να ενδυναμώνεται ο μητρικός θυλασμός.